Για μετά τον Αύγουστο φαίνεται πως μετατίθεται η έναρξη των εργασιών για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στη Δυτική Ελλάδα. Οι τρεις πόλεις που μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των εργασιών είναι η Πάτρα, ο Πύργος και το Αγρίνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα δείχνουν πως το πρώτο βήμα θα γίνει από την κατασκευή των δεξαμενών στη βιομηχανική περιοχή Πατρών, όπου βρίσκονται οι μεγάλοι καταναλωτές που θα είναι και οι αρχικοί πελάτες και μπορούν να στηρίξουν τη βιωσιμότητα του έργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΔΑ προχωρεί με προσεκτικά βήματα ώστε το έργο να μπει σε ισχυρές οικονομικές βάσεις και γι' αυτό η επέκταση του δικτύου στις τρεις πόλεις της Δυτικής Ελλάδας θα γίνει μελετημένα και χωρίς βιασύνες. Να σημειωθεί ότι στη φάση της μελέτης το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί από επιχειρήσεις και νοικοκυριά ήταν σημαντικό. Ωστόσο, η αναζήτηση βιομηχανικών, εμπορικών και οικιακών πελατών έχει μπροστά της αρκετές προκλήσεις λόγω των απρόσμενων διεθνών εξελίξεων των τελευταίων μηνών. Πάντως, παρατηρητές του θέματος εκτιμούν ότι τα εμπόδια αυτά θα ξεπεραστούν. Την ίδια στιγμή, οι διαδικασίες για την προετοιμασία του έργου βρίσκονται στην τελική τους φάση, ενώ έχει βγει και ο ανάδοχος των έργων. Μετά την έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωράει η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία AVAX, η οποία έχει περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι τυπικές διαδικασίες και συνεννοήσεις με τους τρεις δήμους για το πώς θα εξελιχθούν τα έργα μέσα στα αστικά κέντρα. Το σχέδιο προβλέπει την επέκταση του δικτύου κατά 220 χιλιόμετρα με 10.000 αρχικούς ωφελούμενους συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών, εμπορικών και οικιακών πελατών με προϋπολογισμό και για τις τρεις πόλεις της Δυτικής Ελλάδας που ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανόν μετά τον Αύγουστο, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για το δίκτυο στις τρεις πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, οι επενδύσεις σε δίκτυα φυσικού αερίου για τις πόλεις αυτές έως το 2023 έρχονται να αλλάξουν το ενεργειακό αποτύπωμα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία συγχρηματοδότησε τα έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσό περίπου 22,5 εκατομμυρίων ευρώ.